Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμένων. Την ψυχή του δούλου σου σώτεραν άπαυσον. Πίστη μακαρίαν ζωήν την παρασύ φιλάνθρωπε. Κοιμημένου του Λου του Θεού Ιωάννου και υπέρ του κορυφή είναι αυτό. Αν θυμένει μα εξουσιών δε και ακούσιων. Όπως Κύριος ο Θεός ημών τάψη που ψυχή με που έλθα ήδη και οι αναπαύονται τα ελέη του Θεού. Ημάς δε ελεήσε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία σου η μνήμη, αξιομακάριστε και επεδημένων. Αυτός και την ψυχή του δούλου σου σώτεραν άπαυσο. Ενήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου κύριο Κωνσταντίνο Λύρο και το Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών κύριο Στάθη Τσούκαλο. Του αημνίστου, τιμωμένου γιατρού και δημάρχου κυρίου Ιωάννη Λυκούδη. Ιατρικού Συλλόγου Ετωλοκαρνανίας με έδρα το Δήμο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κύριο Άρη Τριβλή. Και από τον Δήμαρχο του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου, κύριο Κωνσταντίνο Λύρο. Σήμερα όντως ήταν μια συγκινητική τελετή, κατά τη διάρκεια της οποίας τελέσαμε τα αποκαλυπτήρια της πρωτομής του μακαριστού ιατρού και δημάρχου Ιωάννου Λυκούδη, ενός αυτοδημιούργητου επιστήμονα, ενός ανθρώπου που τίμησε την ιδιότητα του Μεσολογγίτου ως ιατρός, ως επιστήμονας και ως δήμαρχος. Η ανακάλυψή του, παρόλο που έγινε αποδεκτή πολύ αργοπορημένα από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, ήταν εκείνη που έθεσε τα θεμέλια για να θεραπευθεί μια ανίατη για την εποχή ασθένεια και να σωθούν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές. Σήμερα δικαιώνεται, αποκαθίσταται η επιστημονική του έρευνα και ανακάλυψη και η πρωτομή αυτή θα είναι η διαρκής μαρτυρία για όσα εκείνος προσέφερε στην Ιερά Πόλη αλλά και σε ολόκληρη την ιατρική κοινότητα. Νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος αλλά και ικανοποιημένος σήμερα που τιμώντας τον άνθρωπο, πάνω απ' όλα τον επιστήμονα, τον γιατρό, τον δήμαρχο, τον συντοπίτη μας, ο οποίος πρόσφερε και στην επιστημονική κοινότητα με την μεγάλη παγκόσμια ανακάλυψή του, αλλά πρόσφερε στους ανθρώπους της εποχής, πρόσφερε στους συμπολίτες μας με την ιδιότητα του Δημάρχου. Η αποκατάσταση μιας
αδικίας θα λέγαμε του παρελθόντος που τιμάται σήμερα σε συνεργασία ο Δήμος μας μαζί με τον Ιατρικό Σύλλογο Αττικής και τον Ιατρικό Σύλλογο Ετωλοκαρνανίας με έδρα στο Μεσολόγγι, αποκαθίσθεται μία αδικία του παρελθόντος. Τιμούμε λοιπόν τον άνθρωπο, τον επιστήμονα, τον Μεσολογγίτη. Η πόλη του Μεσολογγίου, των γραμμάτων, των τεχνών, των εμπνευσμένων ανθρώπων, έχει κάθε λόγο σήμερα να είναι συγκινημένη, να είναι χαρούμενη, γιατί το δικό της τέκνο, το δικό της επιστήμονα τιμά σήμερα. Είμαι μεγάλη μας χαρά μας και ευχαριστώ όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή την εκδήλωση όπως προανέφερα. Για την πόλη και για την πόλη μεγάλη τιμή, γιατί καταφέρνει να έχει τέτοια πρότυπα. Μεγαλύτερη σημασία από τα βραβεία και από άλλες τιμές και διπλώματα έχει σημασία η συμμετοχή του κόσμου. Αυτό για μας είναι το μεγαλύτερο βραβείο. Η ανθρωπότητα, αφού έχασε πραγματικά τουλάχιστον 4,5 εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές, κατάφερε στο τέλος να βοηθήσει δύο άλλους γιατρούς, Αυστραλούς, με την πρωτοπόρα ιδέα του και να καταφέρουν αυτοί να αποδείξουν την ορθότητα της ιδέας Λικούδη, να καθιερωθεί στην παγκόσμια ιατρική κοινότητα ότι είχε δίκιο ο Λικούδης όταν από το 1958 φώναζε με κάθε δύναμη της ψυχής του ότι το έλκος οφείλεται σε μικρόβιο και θεραπεύεται εύκολα, και οι γιατροί αυτοί προς χάρη της πρωτοπόρου ιδέας του Λικούδη κατάφεραν να κερδίσουν το Νόμπελ Ιατρικής το 2005. Εμείς ο Ιατρικός Σύλλογος σήμερα νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά, ευτυχία και τιμή, γιατί καταφέραμε να φέρουμε εις πέρας μια ηθική υποχρέωση του Συλλόγου να αποκαταστήσει την μνήμη του Γιάννη Λικούδη, γιατί όταν ζούσε, αφού η ιατρική κοινότητα δεν απεδέχεται τις απόψεις του, είχε φτάσει στο σημείο να τον τιμωρήσει και πειθαρχικά. Εμείς, όταν ο Λικούδης με τον πανηγυρικότερο τρόπο δικαιώθηκε, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να άρουμε την πειθαρχική ποινή όπως και το κάναμε και να φτιάξουμε μια πρωτομή την οποία να δωρήσουμε στο Δήμο Μεσολογγίου προκειμένου να στέκεται αιωνίως πλέον στη γενέτειρά του. Την εποχή που αυτοί οι Αυστραλοί γιατροί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ουσιαστικά το άγνωστο χι μικρόβιο του Λικούδη, γιατί μόνο δεν μπορούσε να πει να το μικρόβιο και να το δείξει, αλλά τα επιστημονικά μέσα, οι δυνατότητες της επιστήμης την εποχή του Λικούδη ήταν πολύ κατώτερες των δυνατοτήτων που υπήρχαν όταν κατάφεραν οι Αυστραλοί γιατροί να αποδείξουν την ορθότητα του συλλογισμού και της σκέψης του Λικούδη. Αυτή μόνο είναι η διαφορά. Σας άκουσα επίσης για να πω αυτό που είπε και ο κύριος Παντούλης, ότι θα γίνει κάποια εκδήλωση με τους γιατρούς αυτούς εδώ στο Μεσολόγγι. Ναι, εμείς κάναμε μία προσπάθεια από τώρα, αλλά είναι αλήθεια ότι έγινε τις τελευταίες 15 μέρες και ο Μάρσαλ απουσίαζε από την Αυστραλία, γιατί έχει γίνει και καθηγητής σε δύο πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί με τίποτε αυτή, και γι' αυτό είπε ο Πατούλης, δεν πειράζει, θα ξανακάνουμε κάποια άλλη εκδήλωση όταν θα μπορέσουμε να φέρουμε και τους νομπελίστες που στο όνομα του Λικούδη βραβεύτηκαν και αυτοί. Ίσως από τους σημαντικότερους γιατρούς του προηγούμενου αιώνα, με την ανακάλυψή του αυτή, η οποία τελικά αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι ευόδωσε και για την οποία δύο άλλοι γιατροί κατάφεραν και πήραν το Νόμπελ το 2005. Είχε επιμείνει πάρα πολύ, ήταν ένας πολύ οξυδερκής γιατρός. Όπως είπε και ο Σεβασμιότατος, ήταν ένας ανάργυρος άνθρωπος, γι' αυτό και βοηθούσε τους συμπολίτες μας.
Το θυμούνται οι παλιοί πασιολογίτες, το θυμούνται ως ο ιατρός των πτωχών. Πολλές να πούμε φορές. Ότι δεν το έκανε αυτό για να κερδίσει χρήματα, το έκανε για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Να το πούμε λίγο πιο κατανοητά. Επειδή ο ίδιος ήταν ορφάνεψε από πολύ μικρή ηλικία, από ηλικία 4 χρονών, και αναγκάστηκε να δουλέψει σε βυρσοδεψίο και άλλες πολλές δουλειές προκειμένου να επιβιώσει η οικογένειά του, κατάλαβε ότι έχει αξία να βοηθάς ανθρώπους ανήμπορους. Και έτσι βοηθούσε τους συντοπίτες μας, οι οποίοι στερούντουσαν πόρων, πληρώνοντας ο ίδιος τα φάρμακά τους, και έδινε ένα σημείωμα, δώστε τους τα φάρμακα, και πήγαινε μετά και τακτοποιήσε το λογαριασμό στο φαρμακείο. Έμεινε στην ιστορία σαν ο ιατρός των πτωχών, αλλά και η πόλη μας τον τίμησε, εκλέγοντάς τον στο αξίωμα του Δημάρχου 2 φορές. Δυστυχώς η πολιτεία, οι συγκυρίες ήταν τέτοιες. Πολλές φορές η ελληνική πολιτεία τρώει τα παιδιά της, αλλά έστω και αργά αποκαταστάθηκε το όνομά του. Και αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή για μας. Εσείς δημιουργήσατε την πρωτομή του γιατρού, του Γιάννη Λικούδη, που νομίζω πρόσφερε, όπως ακούσαμε σήμερα, πολλά για την ανθρωπότητα. Όντως, όντως. Και ήταν πολύ συγκινητικό όταν φιλομετρούσα τα έργα που έχει κάνει. Έπρεπε να μπούμε στην ψυχή του. Δεν είναι μονάχα εικόνα που δείχνεις, αλλά πρέπει να μπούμε στην ψυχή του ατόμου για να δώσεις. Είχε μια περηφάνεια αυτός ο άνθρωπος και νομίζω ότι το κατάφερα αυτό και είμαι πολύ περήφανη. Κυρίως είμαι περήφανη που έκανε ένα έργο εδώ στην ιδιαίτερη πατρίδα μου. Είναι πολύ συγκινητικό για μένα. Εδώ ο Γιάννης τον είχα γείτονα. Και ήταν δήμαρχος και ο άντρας μου ήταν συνάδελφος στο ποδόσφαιρο. Και πηγαίνανε, ας ήταν δήμαρχος, πηγαίνανε στην Κεφαλονιά στη Ζάκηδο με το φεριμπότη. Με το φεριμπότη. Ήταν και άνθρωπος, ήταν και γιατρός και ήταν και ωραίος τύπος. Βάζετε ένα θέμα που είναι δύσκολο να το συζητάμε, γιατί αυτό το πρόβλημα που έζησε ο Λικούδης στην εποχή του είναι πρόβλημα για κάθε νέο επιστήμονα στην Ελλάδα. Δεν έχει ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία της κοινωνίας να αναγνωρίζει τους ικανούς. Ο Λικούδης υπήρξε ένας άνθρωπος μοντέλο, διότι υπήρξε ένας πολύ σοβαρός γιατρός, ένας άνθρωπος που ασχολήθηκε με τα κοινά γιατί είδε το πρόβλημα στον τόπο του και συμμετείχε για να προσφέρει αυτό που μπορούσε και αυτό που ήταν ικανός. Ο κόσμος τον εκτιμά και για τα δύο. Για τη λαϊκή ιατρική υψηλού επίπεδου και για το ότι ασχολήθηκε με τους ανθρώπους. Δεν είναι όμως σημαντικός γι' αυτό. Σημαντικός είναι για την Ελλάδα. Σημαντικός είναι γιατί σε μια μικρή επαρχία κατόρθωσε με την παρατήρηση και την ιατρική σκέψη να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα και να πει πολύ πριν από πολλούς άλλους ότι το ελικοβακτηρίδιο είναι ασθένεια και προκαλεί τον καρκίνο στο στομάχι. Αυτό η κοινωνία δεν το άντεχε. Δεν άντεχε δηλαδή ότι μεταξύ τους εδώ υπήρχε ένας τόσο εξαιρετικός γιατρός. Και είναι δεδομένο ότι η ζωή του δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε να είναι από ιατρικής απόψεως. Για μένα μένει ένα φωτεινό σημάδι, ένα πρόσωπο που πρέπει να μελετάται στην τοπική ιστορία, στα σχολεία, και να ξέρουν οι νεαροί μεσολογγίτες ότι εδώ γεννήθηκαν άτομα αξιόλογα και αυτά τα άτομα θα πρέπει να είναι από εδώ και πέρα και πάντα πρότυπο για τους νέους. Ας τελειώσουμε το μεσολόγγι με τους ήρωες, ας ξεκινήσουμε το μεσολόγγι με τους σοβαρούς επιστήμονες και τους ανθρώπους της προσφοράς 200 χρόνια μετά από τα ιστορικά μεγάλα γεγονότα. Ο Λικούδης μπήκε σε μια μικρή πλατεία, αλλά η αξία του είναι πολύ μεγαλύτερη από ένα άγαλμα, είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή την πλατεία Σολομού. Και η αξία του είναι ένα στολίδι για το μεσολόγγι.